Ευχαριστούμε τον πατέρα Αθανάσιο που δεν έγραψε συνολικά τις ευθύγες γραμμές, όλο το χρειάδι και πώς αποκωδικοποιήθηκε. Τώρα θα παρακαλέσουμε τον πατέρα Σαράντη να δει το λίγο. Ελοχημοτάτη κυρία Κοσμήτρων, ευχαριστούμε θερμότατα για τη φιλοξενία σας στη σχολή σας. Ταπεινώς ευχόμαστε, δόηση Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν την βουλή σου πληρώσε. Αυτά αναφέρονται στο γραφικό χωρίο από τους ψαλμούς. Καλή δύναμη στο έργο σας και να μεταφέρετε ό,τι καλύτερο στην επερχόμενη γενιά των φοιτητών που θα διδάξουν την νεολαία μας. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητό Προεδρείο, αγαπητοί αδελφοί, αγαπητές αδελφές. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Μια νέα μορφή διακυβερνήσεως ολόκληρης της οικουμένης. Η νέα τάξη πραγμάτων ή πουλά καλύπτει κάτω από την νεότευκτη αυτή ορολογία την παγκόσμια κυριαρχία της νέας εποχής. Στο προσχέδιο νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση εντάσσεται και συνεχίζεται η γραμμή των νόμων 1599 του 86 περί ΕΚΑΜ, 2472 του 97 περί συνθήκη Σέγγεν, 3655 του 2008 περί ΑΜΚΑ. Η κυρωθήσατη στη χώρα μας συνθήκη Σέγγεν που αποτελείται από τεταμένο κείμενο 200 περίπου σελίδων και καταγράφει με κάθε λεπτομέρεια τις απαιτήσεις της νέας εποχής, επιστρατεύει τις πιο σύγχρονες εφαρμογές της ηλεκτρονικής τεχνολογίας ώστε έχοντας την υπηρεσία της τις πάσης φύσεως πληροφορίες των πολιτών, ευαίσθητες και μη, να τους κλαβώνει στο χώρο Σέγγεν χωρίς την παραμικρή δυνατότητα διαφυγής. Τα δημοκρατικά πολιτεύματα που μέχρι τώρα κυριαρχούν στα πολιτισμένα κράτη αποδεικνύουν την επίδραση της χριστιανικής νοοτροπίας που θέλει οι άνθρωποι να ζουν με ελευθερία. Ο άνθρωπος μέσα στη χριστιανική κοινωνία απολαμβάνει την τιμή που του αξίζει ως εικόνος Θεού που πορεύεται προς το καθομοίωσή. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Κλασική είναι η ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού. Η έκφραση κατ' εικόνα φανερώνει τον νοερό και το αυτεξούσιο, η δε έκφραση καθομοίωση φανερώνει την ομοίωση κατά το δυνατόν προς την αρετή. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος επισημαίνει άνθρωπος ή μόνο των ζώων θεοπλαστών και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις αναφωνεί το μέγα τούτο και τίμιον χρήμα, πράγμα, ο άνθρωπος. Και σε άλλο σημείο εξηγεί ο ίδιος. Ο Θεός κατά τη φύση του είναι κάθε τι που είναι δυνατόν να συλλάβουμε με τη διάνοια ως αγαθόν ή μάλλον βρισκόμενος πέρα από κάθε αγαθό που νοείται και καταλαμβάνεται, δεν κτίζει για τίποτε άλλο την ανθρώπινη ζωή παρά διότι ότι είναι αγαθός. Το τέλειο είδος της αγαθότητος έγινε σε τούτο ότι παρήγαγε τον άνθρωπο στη γένεση από το μείον, δηλαδή από την ανεπαρξία και ανενδεεί τον αγαθόν τον κατέστησε. Δηλαδή χωρίς να στερείται κάποιου πράγματος πλούσιο σε αγαθά. Πράγματι, αν το θείο είναι πλήρωμα των αγαθών, εκείνου δε είναι εικόνα ο άνθρωπος, άρα η εικόνα έχει την ομοιότητα προς το αρχέτυπο κατά το ότι είναι πλήρης παντός αγαθού.
Τόσο μανικός και υπερφύης είναι ο έρωτας του Θεού για τον άνθρωπο, όπως τονίζει ο Ιερός Καβάσιλας, ώστε θέλησε και έπλασε τον άνθρωπο. Αλλά και ο Θεολόγος Γρηγόριος αποφαίνεται κατηγορηματικός. Ερβή χεθήνε το αγαθόν και ουδεύσε, ως πλήρωνα είναι τα ευεργετούμενα. Τούτο γάρ της άκρας πίν αγαθότητος. Έπρεπε να διασκορπιστεί το αγαθό και να εξαπλωθεί ώστε να γίνουν περισσότερα τα ευεργετούμενα, διότι αυτό αποτελεί απόδειξη της απείρου αγαθότητος του Θεού. Και συνεχίζει ο ίδιος ο Άγιος. Έτσι ενόησε και δημιούργησε τον νοητό κόσμο, τον ορατό κόσμο και τέλος τον άνθρωπο από ορατή και αόρατη φύση. Τον έστησε στη γη ως δεύτερο κόσμο, μεγάλο μέσα στην μακαριότητά του, ως άλλον άγγελο, ως μεικτό προσκυνητή, φύλακα της ορατής πτήσεως και ιερουργό της αοράτου, βασιλέα των επισκομμένων στη γη και κυβερνόμενο ταυτοχρόνως από τον ουρανό, επίγειο και ουράνιο, προσωρινό και αθάνατο, ορατό και εννοούμενο, ευρισκόμενο στο μέσο μεταξύ ταπεινότητος και μεγαλείου, των ίδιων πνεύμα και σάρκα. Ον, το οποίο διαμένει μες στη γη, αλλά μεταβαίνει σαν ο κόσμο και ως τέλος του μυστηρίου γίνεται Θεός, ο άνθρωπος από την επιθυμία προς Αυτόν, προς το Θεό. Γι' αυτό ακριβώς αναφωνεί με θαυμασμό ο Ιερός Χρυσόστομος, μηδέν λοιπόν μικρόν φανταστής περί του ζώου τούτου του λογικού, αλλά εννοών της τιμής των μέγεθος και την περί αυτού εύνοια του Δεσπότου, εκπλήτου την άφατον αυτού φιλανθρωπία. Να μην φανταστείς λοιπόν, λέγει, τίποτε το ασήμαντο για αυτό το λογικό ζώο, δηλαδή τον άνθρωπο, αλλά κατανοώντας την υπερβολική τιμή και την αγάπη του Δεσπότου, γι' αυτό να εκπλήτεσαι με την ανέκφραστη φιλανθρωπία του. Οι πατέρες Εκκλησίας μας λέγουν ότι δεν φτάνει να γεννηθεί κάποιος βιολογικά για να ονομαστεί άνθρωπος, αλλά πρέπει να έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Πράγματι, υπάρχουν πολλές μαρτυρίες πολλών πατέρων και των μικρών και των μεγάλων και των γνωστών και των αγνώστων πατέρων. Θα παραλείψω αρκετές από αυτές, θα δημοσιευτούν βέβαια στα πρακτικά, για να γίνει πολύ αυτό κατανοητό και μεθεκτό ότι ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού, με την προσπάθεια τη δική του και την αφομοίωση της Θείας Χάριτος πορεύεται προς την αφομοίωση και τελικά έχει ως υψίστη προοπτική να γίνει ο κατά χάρη Θεός. Εάν η δημιουργία εκ του όντως εις το είναι, είναι έργο του Θεού, η αναγωγή εκ της ύλης εις το πνεύμα είναι έργο του ανθρώπου. Αυτή η ελεύθερη ανύψωση της ηλικής δημιουργίας σε πνευματική βασιλεία είναι το εσχατολογικό σχέδιο του Θεού. Πρόκειται για δεύτερη δημιουργία, όχι βεβαίως εκ του μηδενός, διότι δεν είναι δημιουργία ουσίας, αλλά αναδημιουργία από ήδη σε βασιλεία του Θεού. Η δεύτερη είναι έργο του ανθρώπου. Εγώ ουσίαν εργασάμι, συ καλόπισον την προαίρεση, λέει χαρακτηριστικά ο Ιησούς Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εγώ δημιούργησα την ουσία, εσύ στόλισε την με την προαίρεσή σου. Γι' αυτό ακριβώς η βασιλεία του Θεού, παρόλο που ήταν το θέλημα του Θεού, δεν ήταν ένα τετελεσμένο γεγονός. Μεσολαβούσε το θέλημα του ανθρώπου και η απόφαση βρισκόταν στην ελευθερία του ανθρώπου, η οποία είναι θεοδόρο. Ολόκληρο το εσχατολογικό σχέδιο του Θεού έμενε στο χέρι του ανθρώπου και στην πρόθεσή του απλώς κλήθηκε να το χρησιμοποιήσει και να το πραγματοποιήσει.
Η θεανθρωπολογία της Εκκλησίας μας μας τονίζει ότι όνομα του ανθρώπου, ότι το όνομα του ανθρώπου αντιστοιχεί προς τη μοναδικότητα της προσωπικότητάς του. Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει όχι μόνο τα ονόματα των πρωτοπλάστων, του Αδάμ και της Εύας, ως μοναδικών προσωπικότητων αρχόντων του Παραδείσου, αλλά και πάρα πολλά άλλα ονόματα που συναπαρτίζουν την κοινωνία των κατά χάρη θεουμένων, που κοινωνούν με τον αληθινό Θεό και χαριτώνονται με αυτή τη θεοκοινωνία μεταυτού. Αλλά και οι ασθενέστεροι ή πίπτοντες στην αμαρτία, αλλά μη αφιστάμενοι, μη αρνούμενοι τον Θεό, δέχονται την αγαθή πρόνοιά Του, τη μεγαλειώδη αγάπη Του και τα σπλάχνη των νυκτηρμών Του. Άπαντες οι αναφερόμενοι στην Παλαιά Διαθήκη είναι επώνυμοι και οι καλοί και οι λιγότερο καλοί και οι αμαρτήσαντες την χάνουν του αμετρήτου Θείου Ελέους, εφόσον εξακολουθούν να τον αναγνωρίζουν ως Πατέρα Δημιουργό και προστρέφουν τελικά να τύχουν της απείρου συγγνώμη Του. Ξεχωριστό παράδειγμα, προφητάνα Δαβίδ, που αν και υπέθεσε σε διπλό βαρύ ορίστημα στην αμαρτία, καταξιώθηκε ασύλληπτα όλη η ζωή του από τον Πανάγαθο Θεό μετά από την υποδειγματική του μετάνοια. Είναι υπόδειγμα μετανοίας, δηλαδή αποδοχής της αγάπης του Θεού μετά από την πτώση. Ποτέ ο Θεός Πατέρας διστάθηκε μικρόψυχος και μικροπρεπής προς το δημιούργημά Του, αλλά πάντοτε η μεγαλοσύνη Του άνοιγε δρόμους προσβάσιμους, διακριτικούς και σωτήριους για τα παιδιά Του. Παρά τα αυτά, μολονότι και ο θελός ο άνθρωπος, η κορονίδα της δημιουργίας, έχασε το Θεός το δώρο της ελευθερίας που απολάμβανε εντός του Παραδείσου, σαρκωθείς ο Λόγος του Θεού, κατέρχεται επί της γης και ξαναχαρίζει τον δώρο του στον πεσόντα άνθρωπο. Θα μπορούσε η Βουλή του εν Τριάδη Θεού να συμμορφώσει διαφορετικά τον πεσόντα άνθρωπο με τρόπους σοφρονιστικούς, άνωθεν επιβαλλόμενους, στους αποστάτες της Θείας Αγάπης. Όμως προτίμησε να σταυρωθεί ο ίδιος παρά να σταυρώσει το παιδί του. Έτσι διατηρείται πάνω και μέσα ακόμα και στον πεσόντα Αδάμ η αρχιετυπική ελευθερία μαζί με την προσφορά της θυσίας του αλλά και της Αναστάσεως του. Εάν ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μετήρχε το άλλον τρόπο εκτός της προσωπικής του σταυρώσεως και καθόδου του εις Ανδού προς το φρονισμό του αλλοτριωθέντος πλάσματός του, θα μεταλλασσόταν οριστικά και σε βάθος ολόκληρη προσωπικότητα του ανθρώπου. Όμως ο Κύριος προσέλαβε πάνω στην παντέλεια και πανακύρατη θεϊκή προσωπικότητά του ολόκληρο το τραύμα, τις πληγές, τα κατάγματα και τη μόλυνση από την παντοειδή αμαρτία για να μην φυγεί, για να μην τραυματιστεί με καμιά επιπλέον ρυψοκίνδυνη επέβαση το κατηγόνα του ανθρώπου αλληλοπεριχωρημένου με τη θεόσκοτη ελευθερία του. Στη Γενή Διαθήκη πριτανεύει η ταπείνωση, η αγάπη, η ελευθερία, η συγχωρητικότητα του Κυρίου μας προς όλα τα πλάσματά του. Κορυφώνεται η ελευθερία αγάπη του με τη θυσιαστική προσφορά του προς το ανθρώπινο γένος. Άπαντες οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αρχής γενεμένης εκ των Αγίων Αποστόλων, πουθενά και ποτέ δεν χρησιμοποίησαν τη βία, τον πιθαναγκασμό και την έστω παιδαγωγική παρακολούθηση για συλλογή πιστών ή οπαδών, όπως έγινε στη Δύση με την Ιερά Εξέταση. Στις συνειδήσεις των Ιεροκηρύκων Αποστόλων και Πατέρων είχε χαραχθεί βαθιά ο Λόγος του Κυρίου, ώστις θέλει ο πίσω μου ελθεί κτλ. Η συνθήκη Σέγγεν και οι σημερινές προεκτάσεις της με κορύφωση το προσχέδιο νόμου περί ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως μαζί με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την κάρτα του πολίτη μεταστρέφουν τη χριστιανική νοοτροπία περί ελευθερίας του ανθρώπου. Εφόσον ο κάθε άνθρωπος απριόρι θεωρείται ύποπτος,
πρέπει να δημιουργηθεί ένας αυστηρός μηχανισμός που θα ελέγχει όλες του τις πράξεις, όλες του τις δραστηριότητες και έτσι τον υποβιβάζει στο επίπεδο του ζωικού, βιολογικού πόντος. Το προσχέδιο νόμου περί ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως θα εισμοθετεί θεωρητικά, νομικά, με νόμο περί ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως και κοινωνικά, πρακτικά, με την κάρτα του πολίτη, νέα άποψη και πρακτική περί ανθρώπου. Τον θεωρεί ως μία μονάδα ή αριθμό, εξάρτημα του παγκοσμίου κράτους, άγνωστο μεταξύ αγνώστων, απρόσωπη νομοτελειακή μηχανή, διαφεντευόμενη όχι από το πανάγαθο και παντοδύναμο Θεό, αλλά από τους γνωστούς άγνωστους εξουσιαστές που πασχίζουν ακόμα και με φωνικούς πολέμους να εντάξουν στην παγκόσμια κυβέρνηση πάντα τα έθνη. Αυτό που συμβαίνει τώρα με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι το μεγαλύτερο φακέλωμα όλων των ανθρώπων στην παγκόσμια ιστορία. Θα καταγράφεται και δεν θα διαγράφεται καμιά κατάθεση, καμιά ανάλυση, κανένα έσοδο ή έξοδο, καμιά συναλλαγή με κάθε φορέα και με κάθε άτομο. Όσοι αρνηθούν την κάρτα θα ακολουθούν από τις, θα αποκλειστούν από τις διάφορες συναλλαγές. Αλλά και όσοι θα έχουν την κάρτα θα έχουν όλη τους τη ζωή προσβάσιμη στον οποιονδήποτε, αφού πλέον οι hackers όχι μόνο μπορούν να σπάζουν κωδικούς και να μαθαίνουν τα πάντα, ακόμα και τα ελάχιστα έσοδά μας, αφού η οικονομική κρίση θα φτωχύνει έτσι πλέον και τους πιο φτωχούς από εμάς. Τα πάντα θα είναι γνωστά και ελεγχόμενα στην εξουσία. Ήδη έχουμε πικρότατη εμπειρία της συμπεριφοράς της ελληνικής εξουσίας προς τους Έλληνες πολίτες. Διαστρέφεται η ιστορία του Έλληνα. Πολυβολούνται τα ιερά σύμβολά του, φοβερίζονται οι εκπαιδευτικοί του. Ακυρώνονται οι εθνικές εορτές που είναι άρρηκτα δεμένες με τις εορτές της Εκκλησίας. Χλεβάζονται τα όργανα της τάξεως. Ονειδίζονται οι γιατροί. Φράσεις όπως «μαζί τα φάγαμε» δηλώνουν άνωθεν το αλλότριο ήθος που επιχειρούν να κολλήσουν πάνω μας και μέσα μας σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, προκαλώντας έντονα σε όλα τα επίπεδα τη φιλοτιμία και αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Κι όμως, ο λαός μας, παρά τα δεινά που υφίσταται, αντιστέκεται με κατερία, αξιοπρεπή πόνο έναντι του κυνηγού λεονταρισμού των εξουσιαστών. Όταν ακολουθηθεί, όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με αφεντικά τους ξένους κυβερνήτες της Ευρώπης ή της Αμερικής ή άλλους, τι θα συμβεί? Δικαιολογημένα στις περισσότερες ιστοσελίδες χαρακτηρίζεται ως ηλεκτρονική φυλακή. Και το πιο περίεργο είναι ότι μας ζητείται η συγκατάθεσή μας, εκ ουσίως να δεχτούμε να δώσουμε τη θεόσδοτη ελευθερία μας στους ρυθμιστές, διορθώνω, εξουσιαστές της ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως. Η αποδοχή της κάρτας του πολίτη του καθένα μας θα σημαίνει τη θεληματική έξοδό του από τη ζήτωρη ελευθερία του Θεού και τον αυτοεγκλεισμό μας στη στιγμή ηλεκτρονική τυραννία. Διαβάζοντας προσεκτικά το προσχέδιο νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που δόθηκε σε διαβούλευση από τον Υπουργό Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρατηρούμε τα κάτωθη. Αποτελείται από 30 άρθρα μέσα στα οποία πουθενά δεν υπάρχει ονομασία του ελληνικού κράτους. Εξυπακούεται με αυτή την παράληψη ότι αφομοιώνεται και τελικά εξαφανίζεται όχι μόνο το όνομα, αλλά και η υπόσταση του ελληνικού κράτους με τον πάση γνωστό μακραίων πολιτισμό του και την ανατινικουμένη λάμπουσα ελληνοορθόδοξη παράδοση. Αν λάβουμε υπόψη μας την πρωθυπουργική εξαγγελία ότι χρειαζόμαστε μια παγκόσμια κυβέρνηση και γρήγορα, we need the global governance and fast, αντιλαμβανόμαστε ότι τα σχέδια της κυβέρνησης είναι να γίνουμε από τα πρώτα εντασσόμενα κράτη στο διαμορφωμένο παγκόσμιο κράτος. Στην αρχή κάποιων άρθρων υπάρχει η φράση
με την επιφύλαξη ειδικοτένων ρυθμίσεων, ο νόμος αυτός εφαρμόζεται. Αυτό σημαίνει, η φράση αυτή, ότι δεν δεσμεύεται η κυβέρνηση να μην προσθέσει άρθρα που θα περιορίζουν έτσι πλέον την ελευθερία του ανθρώπου, αποσκοπώντας στην πλήρη παρακολουθήσή του. Όπως είναι συντεταγμένο το προσχέδιο, το όλο πλαίσιο τίθεται σε προαιρετική βάση. Με άλλα λόγια, αν αυτό παρουσιάζει κάποια πλεονεκτήματα, κάποιοι ιδιώτες που δεν θα θέλουν να σχετίζονται με τον ισόνιμο αριθμό, που υποψιαζόμαστε ότι κάποια στιγμή θα προσθεθεί στην κάρτα, αν δεν υπάρχει ήδη, θα βρίσκονται σε μη ανταγωνιστική προς τους άλλους θέση και δεν θα υφίστανται ισότιμη μεταχείριση. Ακόμα και αν τους μεταχείριζονται σαν υπηρεσίες συνείδησης, η διαφορά θα υφίσταται. Κατά συνέπεια, το όλο σύστημα, για να τηρούνται οι κανόνες ευγενούς ανταγωνισμού, δεν πρέπει να περιέχει εμφανώς ή αφανώς στοιχεία που προσβάλλουν τη θρησκευτική συνείδηση κανενός, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει μεγάλη άνεση στην επιλογή αριθμών πλην το 666. Για να λειτουργήσει αυτή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, θα πρέπει ο κάθε πολίτης, κάθε άνθρωπος, ίσως στην αρχή προαιρετικά, πολύ σύντομα όμως υποχρεωτικά, να παραλάβει την κάρτα του πολίτη, το μικροσύπ της κάρτας με τη μεγάλη χωρητικότητα πολλών πληροφοριών και τη δυνατότητά του να διασυνδέεται με όλους τους φορείς και με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, θα εξυπηρετεί συσσαγωγικά τον πολίτη στις σχέσεις του και στις ανάγκες του με το δημόσιο τομέα, τις τράπεζες και πολλούς άλλους φορείς. Κατά τις δύο διαβουλεύσεις που έδωσε στο διαδίκτυο η κυβέρνηση για την κάρτα του πολίτη και για το προσχέδιο νόμου περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δεν έδωσε κανένα τεχνικό χαρακτηριστικό της κάρτας και του μικροτσίπ. Επομένως, μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί το μικροτσίπ να είναι της τεχνολογίας RFID. Δεν έχουμε διαβεβαίωση ότι δεν θα εισαχθεί οποτεδήποτε ο δυσόνιμος αριθμός 666. Ο αριθμός αυτός είναι δυσόνιμος όντως για μας, αφού η θεόπνευστη αποκάλυψη του Ιάννου μας προειδοποιεί για την έγκριση του Αντιχρίστου και για την κωδικοποίηση του ονόματός του, που αντιστοιχεί στο 666 αριθμό του Αντιχρίστου. Εμείς, ως ορθόδοξοι χριστιανοί, δεν επιθυμούμε αυτό το έγγραφο, που θα είναι μοναδικό για όλες τις συναλλαγές μας, να είναι σφραγισμένο με τον κωδικό του ονόματος του Αντιχρίστου. Είναι γνωστό μάλιστα από την ιστορία ότι όσους λαούς κατακτούσαν οι Εβραίοι, τους επέβαλαν να πληρώνουν ως φόρο υποτερίες το ποσό των 666 θανάτων χρυσού. Ο γέροντας Παΐσιος, ο γέροντας πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, είχε απερίφραστα αποφανθεί ότι κι αν ακόμα η τότε προτινόμενη ηλεκτρονική ταυτότητα δεν ήταν σφραγισμένη με το 666, λέει ο γέροντας πατήρ Επιφάνιος, θα πούμε και πάλι όχι και μηδιάν εισόδηση σε αυτή την ταυτότητα που αντιστοιχεί με τη σημερινή καταπολίτη, αφού εντάξει τον άνθρωπο στην παγκόσμια ηλεκτρονική φυλακή. Ποτέ η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος δεν ήταν αρνητική στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Όλες οι υπηρεσίες της Ιεράς Συνόδου, των Ιερών Μητροπόλεων, των Ιερών Μονών και των Ιωριών χρησιμοποιούν τα αγαθά αυτής της τεχνολογίας. Είμαστε όμως εντελώς αντίθετοι. Στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όπως αυτή οργανώνεται σήμερα για να εντάξει όλους μας, κληρικούς και λαϊκούς, μοναχούς και μοναχές, στο αντίχριστο παγκόσμιο κράτος, αντίθετη στη μεγαλύτερη κατάλυση του θεοσδότου δώρου της ελευθερίας μας. Η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της πάνω σε αυτό το μεγάλο θέμα που τίθεται μπροστά μας. Στις Ιερές Συνόδους, οι πιο πνευματικοί από τους πατέρες δεν βιάζονταν να αποφανθούν. Οι νεότεροι που γνώριζαν το πνευματικό βάθος και τη σοφία των πρεσβυτέρων ιεραρχών τους παρόντριναν να μιλήσουν. Εκείνοι σιωπούσαν για τη διάκριση της σιωπής και της εν Χριστώ ταπεινώσεως της υπαγόρευε
να αναμείνουν αμεσότεροι την αποκάλυψη του Θείου Φωτισμού. Αλλά και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχουμε θαυμάσει το μεγαλείο της σιωπής του Ιησού μπροστά στον οδοστρωτήρα της κοσμικής εξουσίας του Πιλάτου. Δεν θα μπορούσε ο Κύριος να κονιορτοποιήσει όλες τις εναντίον τους υποφαντίες και να αντιτάξει λεγεώνας ουρανίων δυνάμεων προς τέλεια αποστασία του. Ο δε Ιησούς εσιώπα. Δια της σιωπής του μαρτυρίου του και του θεϊκού του θανάτου επάτησε το θάνατο και αναστάσει εκ νεκρών, συνανέστησε ολόκληρο το γένος των ανθρώπων. Μένει σε εμάς να γίνουμε καλοί δέκτες του δικού του ήθους μπροστά στα μεγάλα προβλήματα που μας τίθενται. Από την αρχή αυτού του αγώνος, από την αρχή αυτής της κρίσεως που με βία μας επιβάλλεται, προτείναμε σε όλους τους αδελφούς και τις αδελφές να κάνουμε χρήση του ιερού κομποσκηνίου και λέγοντας την ευχή του Ιησού να αποκτήσουμε αντοχές και αδαμάντινες εν Χριστώ υπομονές σαν αυτές των Αγίων καταξιωμένων Αγίων της Εκκλησίας μας. Ακριβώς το ίδιο συνιστούσε από όλους μας ο σύγχρονος Θεοφώτισος Άγιος Πατήρ Παΐσιος. Λέγει χαρακτηριστικά: «Για μας είναι μια μεγάλη ευκαιρία, είναι πανηγύρι οι δυσκολίες, το μαρτύριο. Να είστε με τον Χριστό, να ζείτε σύμφωνα με τις εντολές του και να προσέχεστε για να έχετε θείες δυνάμεις και να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες, να αφήσετε τα πάθη για να έρθει η Θεία Χάρης. Αυτό που θα βοηθήσει πολύ είναι να μπει μέσα μας η καλή ανησυχία. Πού βρισκόμαστε, τι θα συναντήσουμε, για να λάβουμε τα μέτρα μας και να ετοιμαστούμε, η ζωή μας να είναι πιο μετρημένη», λέει ο Αγίος Γέροντας. «Να ζούμε πιο πνευματικά, να είμαστε πιο αγαπημένοι, να βοηθούμε τους πονεμένους, τους φτωχούς, με αγάπη, με πόνο, με καλοσύνη. Να προσευχόμαστε να βγουν καλοί άνθρωποι». Πολύ καθημερινά σχεδόν μας ερωτούν: «Μα τι θα κάνουμε αν δεν πάρουμε την κάρτα του πολίτη, πώς θα ζήσουμε κι εμείς και τα παιδιά μας?» Η ταπεινή μας απάντηση προς το παρόν είναι: «Έχουμε ακόμα καιρό. Κάθε μέρα που περνάει μέσα στα προβλήματα και τις αγωνίες της κρίσεως, να είναι μια μοναδική, αγία, τελεία, ειρηνική ή δυνατόν αναμάτητη, γεμάτη εργασία, διακονία, φιλαδελφία και προσευχή, και μέσα στον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών θα δείξει, θα μιλήσει, θα θαυματουργήσει ο Κύριος. Η Αγία Ορθοδοξία μας είναι γεμάτη με λαμπρά θαύματα και μαρτύρια και μαρτυρίας και νίκης του εσφαγμένου αρνίου». Η Ιερά Σύνοδος απεφάνθη περί της αγιότητος του Αγίου Νεκταρίου 40 χρόνια μετά την γίνησή του. Από το 1920 μέχρι το 1960 όλο αυτό το χρονικό διάστημα για συγκράτητη έκφραση ευλαβίας του χριστεπονίμου λαού έγινε φανερή με ανήγερση περικαλεστά των ναών και ιερών εικόνων. Όλα αυτά ήταν εκτός εκκλησίας. 40 και πλέον μητροπολίτες, 60.000 πολίτες που έχουν υπογράψει στο διαδίκτυο ήδη και πολλοί άλλοι ακόμα έχουν πλέον πιστεί για τη σοβαρότητα του θέματος της ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως και της κάρτας του πολίτη. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μας έχει την προσωπική του ευθύνη για την επιλογή του. «Κάθε αρνάκι κρέμεται το ποδαράκι του», λέει χαρακτηριστικά ο λαός μας. Η ευθύνη μας πάντως και ως Ελλήνων και Ορθοδόξων είναι ασύλληπτη. Αν αναλογιστούμε ότι η αντίφασή μας και η προσωπική μας και η συλλογική θα επηρεάσει και όλους τους άλλους λαούς που και αυτοί με τη σειρά τους εκβιάζονται να εγκλωβιστούν στην παγκόσμια ηλεκτρονική φυλακή. Προσωπικά ηλικιώ όταν σκέπτομαι ότι υποχωρώντας τις πιέσεις της παγκόσμιας τυραννίας αφήνουμε ανυπεράσπιστα τα παιδιά μας στις επερχόμενες και τις επερχόμενες γενιές στα δίκτυα των εξουσιαστών
της Παγκόσμιας Ηλεκτρονικής Κυβερνήσεως, της Ηλεκτρονικής Φυλακής. Ο Κύριος να βοηθήσει όλους μας, διευκόν τον Αγίον Πατέρα ημών, να πάρουμε την πιο διακριτική εν Χριστώ απόφαση και για μας και για τα παιδιά μας. Τελειώνουμε, καταστέφοντας το λόγο μας με τα πάγχρυσα λόγια του Πατρός Παϊσίου. Ο καλός Θεός όλα θα τα οικονομήσει με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά χρειάζεται πολύ υπομονή και προσοχή. Γιατί πολλές φορές με τον αδειάζονται οι άνθρωποι να ξεμπλέξουν τα κουβάρια, τα μπλέκουν περισσότερο. Ο Θεός με υπομονή τα ξεμπλέκει. Δεν θα πάει πολύ αυτή η κατάσταση. Θα πάρει σκούπα ο Θεός. Κατά το 1860, επειδή υπήρχε στο Άγιον Όρος πολύ τουρκικό στρατός, για ένα διάστημα δεν είχε μείνει στη Μονή Ιβύρων κανένας μοναχός. Είχαν φύγει οι πατέρες. Άλλοι να αγιαλείψανα, άλλοι για να βοηθήσουν στην Επανάσταση. Ερχόταν στο μοναστήρι μόνο ένας μοναχός από μακριά, άναβε τα κατήλια και σκούπιζε. Μέσα και έξω το μοναστήρι ήταν τουρκικός στρατός και αυτός ο καημένος σκούπιζε και έλεγε «Παναγία μου, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση?» Μια φορά που προσευχόταν με πόνο στην Παναγία, βλέπει να τον πλησιάζει μια γυναίκα. Ήταν η Παναγία που έλαμπε και το πρόσωπό της αχθυμοβολούσε. Του παίρνει τη σκούπα από τα χέρια του λέει «Εσύ δεν ξέρεις να σκουπίζεις καλά, εγώ θα σκουπίσω». Και άρχισε να σκουπίζει. Ύστερα εξαφανίστηκε μέσα στο Ιερό Βήμα. Σε τρεις μέρες έφυγαν όλοι οι Τούρκοι. Τους έδιωξε η Παναγία. Ευχαριστούμε τον πατέρα Σαράτο. Με την ομιλία του ανέδειξε τη διαλεκτική σχέση του πολιτικού και του θεολογικού. Ανέδειξε την εξής αλήθεια, ότι η δημοκρατία αποτελεί το τέκνο της χριστιανικής ελευθερίας. Ξεχωρίζω από την ομιλία του πατρός τούτου, ο άνθρωπος μέσα στη χριστιανική κοινωνία απολαμβάνει την τιμή που του αξίζει ως εικόνος Θεού που πορεύεται στο κατομοίου. Ο πατέρας Σαράτης μας απέδειξε με καταληκτικό τρόπο ότι ο κώδικας της ηλεκτρονικής κυβέρνησης, η κάρτα του πολίτη, μεταστρέφουν τη χριστιανική νοοτροπία περί της ελευθερίας του ανθρώπου. Υποβιβάζουν τον άνθρωπο, τον οποίον θεωρούν εκ των προτέρων ύποπτο στο επίπεδο του ζωικού βιολογικού όντος που διακατέχεται από τα πάθη τα οποία τον κρατούν μακριά από την ελευθερία. Καθιστούν τον άνθρωπο μια μονάδα ή αριθμό, εξάρτημα του παγκόσμιου κράτους, άγνωστο μεταξύ αγνώστων, απρόσωπη νομοτελειακή μηχανή. Προστατευόμενοι όχι από τον άγαθο και παντοδύναμο Θεό, αλλά ελεγχόμενοι από τους γνωστούς αγνώστους εξουσιαστές, οι οποίοι πασχίζουν ακόμη και με φωνικούς πολέμους να εντάξουν στην παγκόσμια διακυβέρνηση πάντοτα έπρεπε. Τον ευχαριστούμε τον Θεό.